Για 38η ημέρα συνεχίστηκαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βουλγαρία παρά τις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης να κατευνάσει τη λαϊκή οργή. Ο Πρωθυπουργός Πλάμεν Ορεσάρσκι απέσυρε την πρόταση για το διορισμό του μεγιστάνα το Μίντια Ντέλιαν Πιεύσκι ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ζητώντας μάλιστα συγγνώμη για την επιλογή του που πυροδότησε αντιδράσεις. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε για τη θέση την υποψηφιότητα του Βλαντιμίρ Πισάντσεφ, υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Υπουργείου Εσωτερικών. Η νέα κυβέρνηση, πριν ακόμα συμπληρώσει 2 μήνες ζωής, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα αμφισβήτησης. Υπάρχουν ωστόσο και αυτοί που υποστηρίζουν ότι δικαιούται ένα διάστημα ανοχής για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Περίπου 100 άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι και συνταξιούχοι, συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Σόφιας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στο νέο κυβερνητικό συνασπισμό.